στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, εκπομπές που μας καθήλωσαν, γεγονότα που μας έκαναν υπερήφανους και όλα αυτά με ένα κοινό σημείο αναφοράς, τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ας παρακολουθήσουμε μικρά αποσπάσματα μεγάλων στιγμών που θα θυμόμαστε για πάντα. Ναι, ήθελα να γίνω ηθοποιός. Κάθε εμφάνιση της Αλίκης Βουγιουκλάκη αποτελούσε θέμα συζήτησης, ειδικά όταν εκείνη αποφάσιζε να συζητήσει στην προκειμένη περίπτωση με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενόπιο Σενοπείο. 1993 η εθνική στάρα ανοίγει την καρδιά της στο γνωστό δημοσιογράφο και μιλάει για όλους και για όλα. Μονοπολεί το ενδιαφέρον όχι μόνο των θαυμαστών της, αλλά και του συνόλου των τηλεθεατών που παρακολουθούσαν. Τα μηχανάκια της HB τρελαίνονται, αγγίζοντας ακόμα και το 80%. Με την Τζένι Καρέζη, πώς είναι οι σχέσεις εκείνα τα χρόνια του εθνικού, της σχολής? Είναι η πιο τρυφερή, η πιο φιλική σχέση, η πιο ανθρώπινη και η πιο ειλικρινής που είχα στην πορεία μου. Και για την Τζένι νομίζω ότι ήταν το ίδιο. Μια τηλεοπτική σειρά σπάει όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης. Ο απαγορευμένος έρωτας του Απόστολου Γκλέτσου και της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπου, πρωτοεμφανιζόμενη τότε, κλείνει στα σπίτια τους μικρούς και μεγάλους. Όλοι μιλούν για την όμορφη τσιγκάνα Ερατό που ερωτεύτηκε έναν μπαλαμό και η ανταμοιβή δεν άργησε να έρθει αφού το σύριαλ που προβλήθηκε το 1998 καθήλωσε στους καναπέδες του το 66,1% των τηλεθεατών. Όταν χαμογελάς έχεις τα πιο όμορφα μάτια του κόσμου. Μου έχεις πει όταν θυμώνω. Αυτό θέλω να το ξεχάσω. Το μόνο το οποίο διαπραγματεύεστε είναι τα 50 εκατομμύρια. 11 χρόνια πέρασαν από τότε που το φαινόμενο Big Brother προκάλεσε πολλά σχόλια αλλά και την περιέργεια των τηλεθεατών. Πρωτοχρονιά του 2001, 9 στους 10 Έλληνες κάνουν ρεβεγιόν με τον Πρόδρομο και τον Τσάκα, τους πρωταγωνιστές του τελικού. Και λίγο πριν ο χρόνος αλλάξει, η αγωνία κορυφώνεται, όπως ακριβώς και η τηλεθέαση που ξεπερνά κάθε προηγούμενο και αγγίζει το 85%. Ο Γιώργος με 56%. 44 ο Πρόδρομος. Σας αφήνω εκεί. Το 2004, μια χρονιά που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ελληνική και να χρωματιστεί σε τόνους μπλε και άσπρου. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Ελλάδα. Η εθνική Ελλάδος παίρνει το Euro. Ποιος θα ξεχάσει εκείνο το γκολ του Άγγελου Χαριστέα που έστειλε την Ελλάδα στα ουράνια. Ο αγώνας Ελλάδα-Πορτογαλία τον Ιούλιο του 2004 έχει περάσει στην ιστορία, όπως και η τηλεθέασή του που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Όσοι παρακολουθούσαν τηλεόραση εκείνο το βράδυ έβλεπαν την εθνική μας να μαγεύει, να κατακτά το Euro και να βάζει φωτιά στα μηχανάκια της γνωστής μας πια HB. 80,6% τηλεθέαση για την εθνική Ελλάδας που έκανε το θαύμα της. Η Έλενα Παπαρίζου στην κορυφή της Eurovision. Το My Number One της χαρίζει και μας χαρίζει την πρώτη θέση και είναι φυσικό να μονοπολεί το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Αυτό τουλάχιστον απέδειξε και η πολύ υψηλή τηλεθέαση που άγγιξε το 82,3%, σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέαση στην ιστορία της διοργάνωσης. Μπορεί η Άννα Βύση να κατατάχθηκε στην ένατη θέση με το Everything, να μην άγγιξε το στόχο της που ήταν η πρωτιά στη Eurovision το 2006, ωστόσο η παρουσία της μόνο αδιάφορη δεν ήταν αφού καθήλωσε στη μικρή οθόνη τους τηλεθεατές που της χάρισαν το 82,6% της τηλεθέασης, ξεπερνώντας έστω και ελάχιστα την Έλενα Παπαρίζου την προηγούμενη χρονιά. Και από την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ κλείνουμε με τον απόλυτο Σάκη Ρουβά. Eurovision 2004. Ο Σάκης Ρουβάς να λέει Shake It, να κερδίζει την τρίτη θέση, σίγουρα όμως και τις εντυπώσεις και ένα 75,5% της τηλεθέασης.